έχω μαζί μου τη Βενετία Καρακασόγλου. Εδώ το κορίτσι δικό μας από τη Μακεδονία, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο με έντονο το στοιχείο της Θείας Δίκης. Κυκλοφόρησε μόλις το Δεκέμβρη, φρέσκο πράγμα και θεσσαλονικιώτικο, η Έκκλητη. Καλημέρα, Βενετία. Καλημέρα. Τι αμαρτίες είναι αυτές, λοιπόν, που κάνουν οι ήρωές σου? Είναι αμαρτίες που λίγο πολύ κάνουμε όλοι μας, απλά αυτοί σε υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, 4 ιστορίες. 4 από τα 7 συνολικά θανάσιμα αμαρτήματα, οι 3 έπονται. Α, ετοιμάζουμε και Έκκλητη 2 δηλαδή. Καλά το φαντάστηκα. Είναι έτοιμο ήδη, το θέμα είναι πότε θα βγει. Αυτό δεν γνωρίζω ακόμα. Κάτσε, περίμενε ακόμα να κυκλοφορήσει, να ταξιδέψει λίγο το ένα για να πάμε στο δύο. Για πες μου λίγο δύο λόγια για τους χαρακτήρες σου. Έχουμε 3 άνδρες, να το πάρω έτσι, αν και νομίζω και η τέταρτη ιστορία πρωταγωνίστρια τη γυναίκα έχει, όχι τον άντρα της υπόθεσης. 2 άνδρες, 2 γυναίκες θα το πάρω, οι οποίοι αμαρτάνουν, κάνουν κάποια από τα θανάσιμα αμαρτήματα, ειδικά οι 2 από αυτούς είναι πιο ρεαλιστικοί χαρακτήρες, οι άλλοι 2 έχουν κάτι πιο το μυθικό, θα έλεγα. Πες μου λοιπόν δύο λόγια. Η ιστορία της απληστίας είναι ένα παραμύθι που μου έλεγε η γιαγιά μου, βέβαια το έχω αλλάξει, αλλά εμπνευσμένο είναι από εκεί. Τα άλλα 2, όπως είπες, είναι πιο ρεαλιστικά. Ο φθόνος και η αλαζονία. Θα μπορούσε νομίζω να συμβεί σε κάθε γειτονιά η ιστορία που διαδραματίζεται σε αυτά τα 2. Και οι άλλοι επίτηδες διάλεξα να είναι στη Λεμαργία, σε μια φυλή της Αφρικής. Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι εκεί, αν είσαι χοντρός, θα είσαι σίγουρα, γιατί δεν συνερίζεσαι τους υπόλοιπους. Λοιπόν. Όταν μιλάμε για μια φυλή που μένουν όλοι και προσπαθούν όλοι για κάτι και είναι ο μοναδικός ο οποίος καταφέρνει να έχει πρόσβαση σε τόσο πολύ φαγητό. Και δεν το μοιράζεται. Και αυτό δεν το μοιράζεται, ακριβώς. Και γι' αυτό τιμωρείται. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την αλαζονία, όπου έχουμε έναν χαρακτήρα ο οποίος νομίζω θα μπορούσε να είναι η κάθε περίπτωση κλασικού Ελληνάρα που τον μεγάλωσε η μάνα του σαν την υπέρτατη θεότητα και ξαφνικά βγαίνει έξω θεωρώντας ότι είναι ο καλύτερος όλων και βγάζει όλα του τα κόμπλεξ πάνω στους άλλους, αλλά τιμωρείται. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τον αφήσουμε ατιμόρυτο και επέλεξε επίτηδες να κάνει στη ζωή του και τα επαγγέλματα που αναφέρω μέσα, γιατί νομίζω ότι εκεί συναντάμε την περισσότερη αλαζονία και την περισσότερη εξουσία που μπορεί ο καθένας να κόψει και να ράψει όπως θέλει. Πώς σου ήρθε η ιδέα να ασχοληθείς με αυτό? Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, ενώ είναι στις ζωές όλων μας, δεν έχει πολύ ασχοληθεί ακόμα ο κόσμος μαζί του. Βέβαια, φυσικά υπάρχει η ταινία το Seven, που σίγουρα ήταν μια έμπνευση για μένα, αλλά όποιος το διαβάσει από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι απλά ως θέμα έχει σχέση και όχι ως ανάπτυξη. Ναι, καμία σχέση, ναι. Η δεύτερη ιστορία διαδραματίζεται εδώ, στην πόλη μας. Ναι. Για πες μου δυο λόγια. Και νομίζω ότι οι περιγραφές, ιδίως στην Άνω Πόλη και στα προσφυγικά, από ό,τι μου λένε και οι αναγνώστες, είναι αρκετά πετυχημένες. Εσένα από τις 4 ιστορίες, ποια είναι η αγαπημένη σου? Εμένα είναι αυτή, ο φθόνος. Ο φθόνος, Γιατί, για πες μου, τι σε ενέπνευσε για αυτό το χαρακτήρα? Βασικά συμπονώ περισσότερο τον ήρωα σε αυτή την ιστορία, όπως και στα υπόλοιπα δείχνω ότι δεν γεννήθηκε έτσι. Οι συγκυρίες τον ανάγκασαν να γίνει. Οπότε λίγο περισσότερη ενσυναίσθηση. Επίσης μου αρέσει περισσότερο γιατί έκανα αρκετή ιστορική έρευνα για να μπορέσω να το γράψω, για το πώς ήταν η πόλη εδώ αρχές του περασμένου αιώνα. Γενικά το δούλεψα περισσότερο αυτό το κεφάλαιο από ό,τι τα υπόλοιπα. Η υποδοχή που έχεις λάβει ως τώρα, τι σου έχουν πει για το βιβλίο? Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο σχόλιο που ακούς? Ότι είναι έτοιμο για να γίνει σενάριο. Το καλύτερο και τα πιο πολλά που έχω ακούσει. Θα μπορούσε να γίνει μια μίνι σειρά έτσι, με αυτοτελή επεισόδια. Κάπως έτσι.
Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο μου έδωσε μια αίσθηση της Θείας Δίκης. Αποδίδεται, πιστεύεις, στη ζωή Θεία Δίκη ή είναι μόνο λογοτεχνικό δημιούργημα η Θεία Δίκη? Νομίζω ότι σπανίως αποδίδεται. Ή τέλος πάντων αν γίνεται ίσως να είναι πιο μαλακή από ότι όλα τα κακά που έχει κάνει κάποιος στη ζωή του, νομίζω δεν θα εισπράξει το ανάλογο. Οπότε βέβαια έχετε... ίσως αυτό είναι και καλό, γιατί υπάρχουν κάποιοι που όντως μετανιώνουν. Οπότε έρχεται η λογοτεχνική πένα να αποδώσει τη Θεία Δίκη που δεν δίνεται στην κανονικότητα. Πες μου λίγο τώρα το επόμενο το βιβλίο με ποια αμαρτήματα θα ασχοληθεί. Φαντάζομαι λαγνία. Είναι η λαγνία, είναι η οργή και είναι και η οκνηρία. Η οποία με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να κάνω έναν ήρωα ο οποίος να είναι τόσο θανάσιμα οκνηρός που να προκαλέσει όπως και σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ένα φόνο ή τέλος πάντων να οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Και το βρίσκα πολύ δύσκολο. Αλλά τελικά τα κατάφερα, ξέρω εγώ, έτσι νομίζω. Να πούμε ότι η Βενετία είναι ένα παιδί δικό μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, είναι μαμά στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά μου φαίνεται πολύ όμορφο και πολύ έτσι... Μ' αρέσει που βγήκες από τα νερά της καθημερινότητάς σου για να γράψεις αυτό το βιβλίο. Σου εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και να είναι καλοτάξιδο και το επόμενο σύντομα να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ναι, έχεις μια υπέροχη μέρα, καλή Βενετία. Σε ευχαριστώ, τα να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σε όλους, γεια χαρά.